Κάνουν Γιάννη Πούλιο και Κυριαζήτη Σπύρου. Παρακαλώ. Τα νεοκλασικά της πόλης μας και τις ελληνικές εκκλησίες, διάσημοι σεραίοι, ο κινηματογράφος στην πόλη μας, η ιστορία του ΑΚΑΝΕ, η ιστορία του Πανσεραϊκού, η ιστορία του φυσικά του σχολείου μας. Τα παιδιά γράφουν, ζωγραφίζουν και φωτογραφίζουν όσα δεν τους αρέσουν στην πόλη τους και φυσικά πηγαίνουν μας. Το πρώτο στάδιο στη δουλειά μας ήταν ο χωρισμός μας σε μικρό σωμάτιο των δύο. Αφού αποφασίσαμε ποιες πληροφορίες θέλουμε να έχει μια μαθητική ιστορική ιστοσελίδα και γράψαμε τις θεματικές ενότητες, κάθε ομάδα ανέλαβε να δει πληροφορίες για μια ενότητα. Οι πληροφορίες αυτές ήταν κείμενα, φωτογραφίες, βίντεο από το διαδίκτυο, φωτοτυπίες από βιβλία της βιβλιοθήκης της πόλης, συνεντεύξεις. Αυτές τις πληροφορίες τις φέρνουμε στην τάξη και τις παρουσιάζαμε. Στη διάρκεια της παρουσίασης γινόταν η αξιολόγηση και τις περισσότερες φορές σε μαγεία περίληψη. Στο τέλος προχωρούσαμε στην ανάρτηση των πληροφοριών. Δημιουργήθηκε μια ομάδα 5 μαθητών που ήταν περισσότερο εξοικειωμένοι με τους υπολογιστές και οι οποίοι ανέλαβαν το κομμάτι των αναρτήσεων. Οι περισσότερες πληροφορίες φορτώνονταν πρώτα στον blog της τάξης και στη συνέχεια στην ιστοσελίδα. Αυτή η ομάδα ανέλαβε εκτός από τις αναρτήσεις, πάντα με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών, αλλά και την παρουσίαση αυτής της δουλειάς σήμερα στο συνέδριο. Το επόμενο θέμα που έπρεπε να λύσουμε ήταν οι πηγές μας. Προτιμήσαμε ανάμεσα σε χιλιάδες ιστοσελίδες με την ιστορία της πόλης μας να εμπιστευτούμε κάποιες δημόσιες ιστοσελίδες. Για παράδειγμα, την ιστοσελίδα της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Σερών, την ιστοσελίδα του Δήμου Σερών, την άλλη των Ομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σερών, τώρα Περιφερειακής Ενότητας. Θα παρατηρήσουμε ότι ακόμη η υπεύθυνη δεν έχουν αλλάξει βέβαια τον τίτλο της, του ΤΕΗ Σερών και ενός τουριστικού οδηγού για την πόλη μας. Τις πιο σημαντικές και τις πιο πολύτιμες πληροφορίες όμως, ειδικά αυτές που αφορούσαν την καθημερινότητα των προγόνων μας, τις βρήκαμε στις πολύ καλές εκδόσεις του περιοδικού «Γιατί» και του συγγραφέα και ιστορικού Βασίλη Τζανακάρη. Τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την προσφορά του στην τοπική ιστορία και την άδειά του να χρησιμοποιήσουμε το υλικό του. Ακόμη, συμβουλευτήκαμε και άλλες τοπικές εκδόσεις, ενώ πολλές από τις φωτογραφίες τις τραβήξαμε εμείς. Τέλος, πληροφορίες πήραμε και μέσω συνεντεύξεων. Πριν δημιουργήσουμε την ιστοσελίδα μας, έπρεπε να έχουμε αποκτήσει κάποιες βασικές γνώσεις ως προς τους υπολογιστές. Το καλό ήταν ότι οι περισσότεροι μαθητές της τάξης μας έχουν υπολογιστή στο σπίτι, γρήγορη σύνδεση και αρκετή εξοικείωση με τους υπολογιστές. Έτσι μάθαμε να δημιουργούμε και να επεξεργαζόμαστε έγγραφα στο Word, να δημιουργούμε παρουσιάσεις στο PowerPoint, να φτιάχνουμε σταυρόλεξα στο Hot Potato, να δουλεύουμε τα λογισμικά Google Earth, Inspiration και Sylvania, να αποθηκεύουμε κομμάτια της επιφάνειας εργασίας με το print screen, να φτιάχνουμε βίντεο με τη βοήθεια του Movie Maker και να τα ανεβάζουμε στο YouTube και φυσικά να βρίσκουμε πληροφορίες στο διαδίκτυο, βίντεο, εικόνες, κείμενα και να τα αποθηκεύουμε στην υπολογιστή μας.
Φυσικά, προϋπόθεση ήταν να έχουμε όλοι λογαριασμό Gmail για να μπορούμε να δημιουργήσουμε τον ιστότοπό μας στο Google Site. Άλλωστε, πριν φτιάξουμε την ιστοσελίδα που θα δείτε, είχαμε όλοι φτιάξει την προσωπική μας ιστοσελίδα στο Google και ήδη από τον Οκτώβριο διαχειριζόμαστε τον blog της τάξης. Επίσης, ένα ακόμη εργαλείο που μας βοήθησε ήταν τα Google Docs, μέσω των οποίων δουλεύαμε όλοι ταυτόχρονα και μέσα της ιστοσελίδας. Ο απαιτούμενος εξοπλισμός για να γίνει αυτή η ιστοσελίδα ήταν η αίθουσα υπολογιστών του σχολείου μας, όπου υπάρχει διαδραστικός πίνακας, βιντεοπροβολέας και 11 υπολογιστές με γρήγορη σύνδεση, μία βιντεοκάμερα, φυσικά μία φωτογραφική μηχανή, ένα δημοσιογραφικό κασετοφωνάκι για τις συνεντεύξεις μας, ένα σκάνερ για να σκανάρουμε τις ζωγραφιές μας και κάποιες καλές φωτογραφίες. Το πρώτο που και εμείς οι μαθητές παρατηρήσαμε ήταν η αλλαγή του κλίματος στην τάξη. Αποκτήσαμε ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τα μαθήματα, γιατί μας ενθουσιάζει οτιδήποτε έχει σχέση με τους υπολογιστές και τη νέα τεχνολογία. Ακόμη, επειδή δουλεύουμε πάντα σε ομάδες, βελτιώθηκαν οι σχέσεις πολλών μαθητών που δεν είχαν συνηθίσει στο παρελθόν αυτόν τον τρόπο εργασίας. Σημαντικό επίσης ήταν το γεγονός ότι κινητοποιήθηκαν οι φίλοι, οι συγγενείς και οι γείτονές μας σε μια προσπάθεια να βρούμε πληροφορίες για την ιστορία της πόλης μας. Έτσι, βρήκαμε πληροφορίες από τους παππούδες και τις γιαγιάδες μας για το πώς ζούσαν στην κατοχή στις Σέρρες, αλλά και παλιές φωτογραφίες από την πόλη μας και την περιοχή του σχολείου μας που δεν υπάρχουν σε καμιά ιστορική πηγή. Κάποιες από αυτές, μάλιστα, θα τις πάμε στον ιστορικό κύριο Τζανακάρη για να τις χρησιμοποιήσει. Για μας επίσης είναι πολύ σπουδαίο ότι ήδη από την τέλη του δημοτικού γνωρίζουμε τόσα πολλά πράγματα για τη σύγχρονη τεχνολογία και ήδη μάθαμε πολλά βασικά εργαλεία. Ταυτόχρονα όμως γνωρίσαμε τον βίρους από τη χρήση της. Για παράδειγμα, στη διάρκεια της περιήγησής μας βρεθήκαμε κατά λάθος και σε περίεργα site τα κατάλληλα για την ηλικία μας. Ή επίσης μάθαμε ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με τη χρήση φωτογραφιών που βρίσκουμε στο διαδίκτυο και ότι πρέπει να αναφέρουμε πάντα την πηγή. Γίναμε με λίγα λόγια πρεσβευτές της πόλης μας. Γνωρίσαμε την ιστορία της και τη συνδέσαμε με το σήμερα. Ένα ερώτημα έχουμε να απευθύνουμε κυρίως στους μεγάλους. Πώς γίνεται αυτή η πόλη με τη λαμπρή ιστορία που γνωρίσαμε να είναι τόσο άσχημη σήμερα? Πού πήγαν τα υπέροχα νεοκλασικά της, η εκπληκτική της θερινή κινηματογράφη, τα βυζαντινά της μνημεία? Το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε ήταν ο χρόνος. Η πέμπτη τάξη είναι ήδη αρκετά φορτωμένη με πολλές υποχρεώσεις και η δημιουργία αυτής της ιστοσελίδας πρόσθεσε ακόμη μία. Αναγκαστήκαμε, για παράδειγμα, να χάσουμε και κάποια μαθήματα για να πάρουμε συνεντεύξεις ή να τραβήξουμε φωτογραφίες από περιοχές της πόλης μας. Άλλο ένα πρόβλημα ήταν το ότι κάποιοι ελάχιστοι μαθητές δεν δούλευαν με τον ίδιο τρόπο γιατί δεν είχαν υπολογιστή ή σύνδεση στο σπίτι. Ακόμη, ότι 2-3 γονείς είχαν στην αρχή αμφιβολίες για την προσπάθειά μας και έπρεπε να πιστούν για να δώσουν τελικά τη συγκατάθεσή τους. Τέλος, έπρεπε συνέχεια να προσέχουμε να αναφέρουμε τα πνευματικά δικαιώματα των φωτογραφιών που χρησιμοποιούσαμε. Σε όλη αυτή την τρίμηνη διαδρομή προσπαθήσαμε να συνδέσουμε αυτό το πρόγραμμα με πολλά μαθήματα. Με τη γλώσσα, γιατί έπρεπε πολλές φορές να δημιουργήσουμε ιστορικά κείμενα και να εξασκηθούμε στο να φτιάχνουμε περιλήψεις. Με την ιστορία φυσικά, καθώς φέτος κάνουμε βυζαντινή ιστορία και η πόλη μας έχει σπουδαία βυζαντινά μνημεία. Με τη γεωγραφία. Για ερευνά για έθιμα, παραδόσεις, πολιτιστικά στοιχεία, αλλά και την καθημερινότητα των προγόνων μας συμπλήρωσε το μάθημα αυτό. Ακόμη με την ευέλικτη ζώνη και τη σχολική ζωή, αφού προγραμματίσαμε εκπαιδευτικές επισκέψεις με σκοπό την έβρεση κάποιων πληροφοριών, αλλά και τη λήψη συνεντεύξεων σε ένα από σημαντικούς ανθρώπους της τοπικής κοινωνίας. Ας περιηγηθούμε τώρα μαζί στα σημαντικότερα στοιχεία της ιστοσελίδας μας. Στην αρχική σελίδα μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά την εισήγησή μας.
Στην ιστορία των σερών μπορείτε να βρείτε συνοπτικές πληροφορίες. Η πόλη μας στην εποχή της Τουρκοκρατίας. Εδώ βλέπουμε πληροφορίες για την εποχή της Τουρκοκρατίας. Εδώ φτιάξαμε μία παρουσίαση που μας λέει πώς έζησαν οι Σεραίοι την κατοχή. Από τα πολλά μνημεία της πόλης διαλέξαμε το πύργο του Ορέστη, τα σημαντικότερα μουσεία, τα νεοκλασικά που έχουν απομείνει και τις βυζαντινές εκκλησίες. Έχουμε επίσης ένα αφιέρωμα στους διάσημους Σεραίους, από τους οποίους διαλέξαμε τον Εμμανουήλ Παπά και τον Κωνσταντίνο Καραμανλίου. Ακολουθεί ένα αφιέρωμα στους κινηματογράφους της πόλης με σπάνιες φωτογραφίες. Φυσικά, δεν θα μπορούσαμε να μην μιλήσουμε για το παραδοσιακό μας γλυκό των Ακανέ. Τις πληροφορίες τις πήραμε μετά από επίσκεψή μας σε τοπικό εργαστήριο. Για το σεραϊκό ποδόσφαιρο και τον πασεραϊκό μπορείτε να μάθετε στο επόμενο υποσέλιδο. Εκεί μπορείτε να διαβάσετε τη συνέντευξη που πήραμε από τον κύριο Τσιφούτη, παλέμαχο ποδοσφαιριστή. Έχετε ένα λεπτό ακόμα. Εδώ βλέπουμε πληροφορίες για την ιστορία του σχολείου. Το υποσέλιδο τα παιδιά γράφει και ζωγραφίζουν, μπορείτε να μάθετε τι μας αρέσει και τι όχι στην πόλη μας. Τελευταία θα δείτε τα τουριστικά βίντεο που φτιάξαμε με το Movie Maker. Και φυσικά οι πηγές μας. Ευχαριστούμε.